Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα εξεταστούν οι παράγοντες που συντελούν στην επίτευξη της παρακίνησης των εκπαιδευτικών του Δημόσιου Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η παρακίνηση αφορά στις δυνάμεις που αφυπνίζουν, κατευθύνουν και υποστηρίζουν τη συμπεριφορά και που επίσης καθορίζουν την έντασή της. Το εργασιακό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα βασικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης ή του οργανισμού. Και βέβαια, η έβρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι αρκετή εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διατήρησή του και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του, δημιουργώντας συνθήκες που θα παρακινούν ακόμη και αυτούς που δεν είναι ταλέντα να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους. Διάφορες θεωρίες επιδιώκουν να αναλύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά ως προς τα κίνητρα. Η πρώτη κατηγορία επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της παρακίνησης, στην αναζήτηση των ανθρώπινων αναγκών και των κινήτρων, εσωτερικών και εξωτερικών. Η κατηγορία έχει προσανατολισμό στη διαδικασία της παρακίνησης και στις επιδράσεις της στους ανθρώπους, όπου δίδεται έμφαση στις γνωστικές διαδικασίες, συνειδητές ή ασυνείδητες, και φαίνεται να προσφέρει πιο έγκυρες ερμηνείες. Ποιοι είναι τελικά οι παράγοντες που οθούν τους εργαζόμενους σε υψηλή αποτελεσματικότητα? Φαίνεται ότι η παρακίνηση για την αύξηση της επίδοσης δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις οικονομικές αμοιβές. Στην περίπτωση των χαμηλών απολαβών προκαλείται δυσαρέσκεια, ενώ στην περίπτωση που είναι ικανοποιητικές διατηρούν το αίσθημα της μη δυσαρέσκειας χωρίς περαιτέρω υποκίνηση. Ειδικά οι μεταβλητές απολαβές όπως τα μπόνους κινητοποιούν τους εργαζόμενους γιατί συνδέονται πρωτίστως με την αναγνώριση και την επιβράβευση και όχι αυστηρά με το ποσό των χρημάτων. Παράγοντες παρακίνησης μπορεί να είναι η έμπνευση μέσω του εταιρικού οράματος, το ενδιαφέρον που απορρέει από το αντικείμενο της εργασίας, οι ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης μέσω της εργασίας, το αίσθημα της επιτυχίας μέσω των στόχων, η ειλικρινής επιβράβευση, η θετική ανατροφοδότηση, η ενίσχυση του αισθήματος της ευθύνης, η ισοτιμία και η δικαιοσύνη. Αντίθετα, παράγοντες που υποσκάπτουν τη διάθεση για απόδοση μπορούν να είναι η αδικία, το κλίμα έντασης, η γραφειοκρατία, τα εξαντλητικά ωράρια, η ασάφεια και σύγχυση στους ρόλους, η κακή συμπεριφορά του προϊσταμένου ή συμπεριφορές που υποσκάπτουν το ομαδικό πνεύμα. Στο δημόσιο τομέα, τα κίνητρα για τους δημοσίους υπαλλήλους περιορίζονται σε κάποιες παροχές και διευκολύνσεις. Ο κώδικας δημοσίων υπαλλήλων συνίσταται κυρίως σε αντικίνητρα που αποτρέπουν συμπεριφορές χωρίς να αναφέρεται σε ηθικές ή υλικές απολαβές. Η έννοια της παρακίνησης των εκπαιδευτικών έχει μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς η απόδοση στη δουλειά τους επηρεάζει με τη σειρά της τους μαθητές τους. Συχνά οι εκπαιδευτικοί τρέφουν προσδοκίες για το επάγγελμά τους, οι οποίες όμως διαψεύδονται από τον περιορισμό των πρωτοβουλιών τους, από την έλλειψη δέσμευσης σε ένα κοινό στόχο, αλλά και από τις ίδιες τις ικανότητές τους. Έρευνες σε νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς αλλά και σε παλιότερους εκπαιδευτικούς δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν το επάγγελμα εμφανίζουν πιο έντονα κίνητρα που σχετίζονται με τον αλτρουισμό και την αγάπη για τα παιδιά, την αγάπη για τη διδασκαλία, τη διάθεση να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά παράλληλα και την αίσθηση της ασφάλειας ενός σταθερού μισθού. Παρόλο που τα εξωτερικά κίνητρα της σταθερής δουλειάς είναι λιγότερο ισχυρά, ωστόσο, συγκρατούν τους εκπαιδευτικούς να αποχωρήσουν από το επάγγελμα όταν τα εσωτερικά κίνητρα είναι ανεπαρκή. Συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσα σε ανθρώπους που κινητοποιούνται από εσωτερικά κίνητρα και σε αυτούς από εξωτερικά δείχνουν ότι η πρώτη κατηγορία διακρίνεται από μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, δημιουργικότητα, ενθουσιασμό και ευδαιμονία, ακόμη και στην περίπτωση που και οι δύο διαθέτουν την απαραίτητη αυτεπάρκεια. Για τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου, η παρακίνηση θεσμικά γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή μέσα από παροχές, διευκολύνσεις και προαγωγές. Η επίδραση του επένου σχετίζεται με το πλαίσιο στο οποίο ασκείται η ηγεσία. Όταν το στυλ ηγεσίας που ασκείται είναι αυταρχικό, οι εκπαιδευτικοί επενούνται όταν ακολουθούν τις οδηγίες του διευθυντή και όχι σε αντίθετη περίπτωση. Ο έπαινος τότε γίνεται αντιληπτός ως μέσο ελέγχου και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση. Όταν το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό, τότε ο έπαινος μπορεί να λειτουργήσει
ως εσωτερικό κίνητρο θετικά. Μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων είναι αυτοί που αναπληρώνουν κάποιο λειτουργικό κενό στον οργανισμό προσωρινά. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, εμφανίζουν μάλιστα μειωμένη ικανοποίηση συγκριτικά με τους μόνιμους. Η ικανοποίηση από την εργασία συνδέεται με τη δέσμευση στον οργανισμό. Στα δημόσια σχολεία, ανάλογη περίπτωση αποτελούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αυτή η ομάδα συχνά αντιμετωπίζει τη συμμετοχή της στη σχολική μονάδα με μια αίσθηση προσωρινότητας. Παρατηρείται λοιπόν μια δυσαρέσκεια και απογοήτευση σε αυτούς λόγω της αβεβαιότητας και ανασφάλειας που βιώνουν. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν της εργασίας φαίνεται ότι επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων και κατ' επέκταση την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες αύξησης της παρακίνησης των εκπαιδευτικών? Η εργασιακή εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, τους καλλιεργεί αυτοπεποίθηση, τους αυξάνει το αίσθημα της ικανοποίησης από την εργασία, την επίτευξη προσωπικών στόχων και τους υποκινεί να αποδώσουν καλύτερα, παρέχοντάς τους εσωτερικά κίνητρα. Ένας τρόπος έμεσης παρακίνησης των εργαζομένων στους οργανισμούς είναι το mentoring. Πρόκειται για την υποστήριξη και καθοδήγηση του εργαζόμενου από έναν πιο έμπειρο εργαζόμενο, προκειμένου ο νεότερος να βελτιώσει τις δεξιότητές του, την τεχνογνωσία του και την επικοινωνία του στο εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την απόδοσή του. Μια επιτυχημένη διαδικασία mentoring μπορεί να παρακινήσει τον εργαζόμενο να μεταβάλει θετικά τη γνώση, τη συμπεριφορά, καθώς και τον τρόπο σκέψης του και να οδηγηθεί στην επίτευξη των εργασιακών στόχων. Στην περίπτωση των νέων εισερχομένων αλλά και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, το mentoring θα λειτουργούσε υποστηρικτικά. Το στυλ ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και τη συνολική απόδοση του οργανισμού. Έρευνες δείχνουν ότι οι διευθυντές των ελληνικών σχολείων θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι κυρίως διαχειριστικός και διεκπεραιωτικός, χωρίς να εστιάζουν ιδιαίτερα στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και χωρίς να κατευθύνονται από κάποιο όραμα. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων είναι περισσότερο ταυτισμένη με την επιβολή εξουσίας και είναι προσανατολισμένη στη διεκπαιρέωση τεχνικών ζητημάτων παρά σε θέματα που άπτονται των αναγκών του προσωπικού ή της αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς προς μια θετική κατεύθυνση. Επίσης, η αποτελεσματική επικοινωνία σε έναν οργανισμό συνδέεται με την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων αλλά και με την υποκίνησή τους σε αύξηση της απόδοσης. Η ενδοσχολική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και τοπικής κοινότητας βελτιώνει το κλίμα, θεμελιώνει την εμπιστοσύνη, ενισχύει τη δέσμευση σε έναν κοινό στόχο, αντιμετωπίζει την επαγγελματική εξουθένωση και κατ' επέκταση ευνοεί την επίτευξη της παρακίνησης. Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών μέσω της επιβράβευσης και των υλικών αμοιβών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δοκιμαστεί συστήματα αμοιβών με μπόνους σε αποκεντρωμένα σχολεία που χρηματοδοτούνται από τοπικές ενώσεις και συνδικάτα. Στη Χιλή, βέβαια, όπου η κυβέρνηση εφάρμοσε το σύστημα της παρακίνησης με μπόνους, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών με αρνητικές επιδράσεις στο εργασιακό κλίμα. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακίνησης θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής του εκπαιδευτικού συστήματος και να ευθυγραμμίζεται με την επίτευξη των στόχων του σχολείου και του μαθητικού δυναμικού. Μια σημαντική διαπίστωση στη συμπεριφοριστική ψυχολογία είναι πως η ύπαρξη προσδιορισμένων στόχων κινητοποιεί τα άτομα προς την επίτευξή τους, όταν μάλιστα η επίτευξη συνδέεται με ανταμοιβές. Αφηρημένοι και γενικοί στόχοι δεν εμπνέουν τους εργαζόμενους, αλλά και η ανατροφοδότηση υποβαθμίζεται όταν οι στόχοι δεν είναι ισχυροί. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε πολυδιάστατους ρόλους και να επιδεικνύουν υψηλή αποτελεσματικότητα κάτω από απαιτητικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, η παρακίνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ώστε να τους σωθεί να αυξάνουν την ικανοποίησή τους και παράλληλα την παραγωγικότητά τους. Select this area over here, the record button.